Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου, πάρε μια γύρη από το λαμπύρισμα της τέχνης του για μια θέση που να στράφτει στο άπειρο, ψηλότερα και από την πιο ψηλή ελπίδα σου. Θαρώ, δεν υπάρχει πιο κατάλληλη εισαγωγή για τη σημερινή μου παρουσίαση από τους στίχους αυτούς του Ελίτη. Άλλωστε, μόνο με το βαθύ στοχασμό ενός μεγάλου θα μπορούσε να ξεκινήσει η προσέγγιση του έργου ενός άλλου μεγάλου, του Μανώλη Χατζημάρκου. Πράγματι, μια γύρη, ένα ψήγμα από το λαμπύρισμα της ψαλτικής του τέχνης θα ψηλαφίσουμε. Το μελοποιητικό του έργο, που σίγουρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη βαθμιαία αναγωγή σε υψηλό βαθμό τελειότητος όσων διακονούν την τέχνη αυτή. Θα επιχειρήσουμε μία μουσικολογική θεώρηση και μία κριτική αποτίμηση της μελοποιητικής παραγωγής του μεγάλου δασκάλου. Ξεκινώντας, ας προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Μανώλη Χατζημάρκου ως μελοποιού. Είναι αλήθεια ότι παρά την πολυσχηδή δραστηριότητά του, παρά το ότι διήγε το βίο του ερμηνεύοντας, διδάσκοντας, μουσικολογώντας την ψαλτική τέχνη, ο ίδιος δήλωνε πάντοτε και μόνο ιεροψάλτης. Και όντως ήταν ιδανικός ιεροψάλτης που χαρακτηριζόταν και από την ιδιότητα του μελοποιού. Αξίζει στο σημείο αυτό να μεταφέρουμε την κατά το Χρύσανθο στο μέγα θεωρητικό του κατηγοριοποίηση και διαβάθμιση των μελοποιών. Πρώτον κατ' εμπειρίαν, δεύτερον κατά τέχνην και τρίτον κατ' επιστήμην. Η περίπτωση του Μανώλη Χατζημάρκου σαφώς και συγκαταλέγεται στην τρίτη κατηγορία. Όσοι δε μελίζουσι κατ' επιστήμην, αυτοί γνωρίζουσι μεν τους μουσικούς χαρακτήρας, κρατούσι δε εις την φαντασίαν όσα καταλόγων διδάσκονται έως εκεί όπου φθάνει η κρίση του νοώστων. Γινώσκουσι δε τα σετίας και τους λόγους των αποτελεσμάτων της μουσικής. Αυτοί λοιπόν όταν είναι φύσεως ή της έχει ροπήν εις την μουσική και επιμείνουσιν εις την άσκηση και τριβήν αυτής, αποκτώσιν δύναμη του να εφευρίσκωσι μέλητη αυτά, ώστε να δύναται να κοινώσει την ψυχήν του ακροατού εις ό,τι θέλουσι. Μεταχειρίζονται δε ευεπιβόλως μεν τας μελωδίας, προσφιέστατα δε τους χαρακτήρας. Όντες δε και φιλόσοφοι και της πρώτης τάξεως άνθρωποι, συντιθέαση και στίχους ιδίους, εκλέγοντες και λέξεις αρμοδίας εις τους σκοπούς των. Και τότε, με τρία δυνατά μέσα, με την μελωδία δηλαδή, με το ρυθμό και με τη λέξη, εκτελούσιν κάθε σκοπόν. Ιδού μια πρώτη και ακριβής και αγράφηση του ιεροψάλτου και παράλληλα μελοποιού Μανώλη Χατζημάρκου. Άλλωστε, οι δύο φυσιογνωμίες, ο ψάλτης και ο μελοποιός, κάπου αρχίζουν να συμπλέκονται και να μεταλλάσσονται στην ιδανική τους εκδοχή, σε μια άλλη μορφή, στον τέλειο διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, ο οποίος συγκεντρώνει τις ιδιότητες του ψάλτη, του μελοποιού, του δασκάλου, του συγγραφέα, αλλά και του κριτή των ομοτέχνων του. Με άλλα λόγια, σε μια μορφή αντίστοιχη της ιδανικής εκδοχής του σημερινού επιστήμονα μουσικολόγου, ο οποίος, πέρα από τη θεωρητική και πρακτική γνώση της ψαλτικής, δύναται να φιλοσοφεί πάνω στην τέχνη, διατυπώνοντας κρίσεις για συγκεκριμένα μελοποιήματα ή κρίνοντας το φαινόμενο της μουσικής δημιουργίας γενικότερα, όπως έχει γραφεί. Στην προκειμένη περίπτωση, και θα πρέπει να τονιστεί αυτό, το μελοποιητικό έργο έρχεται ως επιστέγασμα της όλης καλλιτεχνικής μουσικής δυνότητας και μουσικολογικής ανησυχίας του για τα ιεροψαλτικά πράγματα. Θα πρέπει να παραδεχθούμε και την εξής μουσικολογική φιλοσόφηση. Η περιγραφικότητα της βυζαντινής παρασημαντικής παρέχει τη δυνατότητα ιδιαίτερης κάθε φορά έκφρασης του εκάστοτε μέλους. Ο Μανώλης Χατζημάρκος αποδείχθηκε πραγματικά αριστοτέχνης στην έκφραση αυτή. Γινόταν ο ίδιος νέος μελοποιός χάρη στην ιδιαίτερη ερμηνευτική εκτέλεση του κάθε μέλους. Γινόταν ο ίδιος νέος μελοποιός στην κάθε παραλλαγμένη επανάληψη της εκτέλεσης του ίδιου μουσικού έργου. Όσον αφορά στη μελοποιητική του παραγωγή, υπάρχει πλούσια η συνθετική του δράση, δεν είναι όμως τόσο ευρύ το εκδεδομένο μελοποιητικό του έργο. Ο ίδιος σημειώνει τα εξής.
Είχα υποχρέωση ύστερα από ιεροψαλτική πείρα 40 ετών να υπακούσω στην επιθυμία των φίλων και συναδέλφων μου, των μαθητών και μαθητριών μου και να εκδώσω τη μελωδική ανθοδέσμη, συνεχίζοντας έτσι τη μουσική μας παράδοση όπως τη διδάχθηκα από τους αημνήσους δασκάλους μου, που ήταν ο πατέρας μου Κωνσταντίνος, ο Χρήστος Πάντας, πρωτοψάλτης Βόλου, ο συντοπίτης μου άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος και ο καθηγητής του Ελληνικού Οδείου Αθηνών κ. Θεόδωρος Χατζηθεοδόρου. Εκτός λοιπόν από το τεράστιο μελοποιητικό του έργο, το μέγα όχι μόνο σε όγκο αλλά και σε ποιότητα όπως έχει γραφεί, το διάσπαρτο σε φυλάδες των μαθητών του, που περιλαμβάνει κυρίως ιδιόμελα πανηγύρεων, το εκδεδομένο έργο του περιέχεται στους εξής 5 τόμους υπό τον τίτλο «Μελωδική Ανθοδέσμη», οι οποίοι σημειωτέων κυκλοφορήθηκαν καλλιγραφημένοι και όχι με τυπογραφικά στοιχεία. Ο πρώτος τόμος, που εκδόθηκε το 1984, περιλαμβάνει μέλη του Αγίου Δωδεκαημέρου. Στο δεύτερο τόμο, που εκδόθηκε ένα χρόνο μετά, καταγράφονται κυρίως μέλη δεσποτικών εορτών, της κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οι ακολουθίες των παρακλητικών κανόνων προς την Παναγία, καθώς και μέλη της Θείας Λειτουργίας. Τα μέλη που περιέχονται στους δύο αυτούς τόμους υπάρχουν και ηχογραφημένα σε δική του εκτέλεση, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μελετητές του έργου του να μοιηθούν στη σωστή μάθηση του ύφους, το οποίο δεν διδάσκεται μόνο από την ψυχρή παρασημαντική ενός βιβλίου, όπως ο ίδιος έλεγε. Ακολουθεί ο τρίτος τόμος, εκδεδομένος το 1988, με μέλη της Θείας Λειτουργίας κατά τη λειτουργική σειρά ταξινομημένα και καλοφωνικούς σειρμούς. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και οι τρεις τόμοι συνοδεύονται από δικά του προλογικά σημειώματα, τα οποία εισοκλείουν μουσικολογικούς προβληματισμούς για την αξία και την απήχηση της ψαλτικής τέχνης, για την ευσχημόνος και κατατάξιν ψαλμόδηση και κυρίως την παρότρινση για διαφύλαξη της ορθόδοξης ψαλτικής παράδοσης. Νιώθοντας την ανάγκη να εξάρει με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο την ορθόδοξη βυζαντινή μουσική παράδοση, εκδίδει το 1988 τον τέταρτο τόμο της Μελωδικής Ανθοδέσμης με τίτλο «Το Βυζαντινό Ορατόριο Ιησούς Χριστός» σε κείμενα του λογοτέχνη Θεοδόρου Κωνσταντίνου. Μουσικό έργο που παρουσιάστηκε πολλάκις από το 1982 και εξής από τον πρότυπο Βυζαντινό χορό. Αρκετά νωρίτερα έχει συνθέσει ένα μουσικό έργο τύπου ορατορίου με θέμα την άλωση της Κωνσταντινούπολης πάνω σε στίχους του Ηλία Μπογδανόπουλου και με εμβόλυμα μέρη σε έμετρη ποίηση της Δέσποινας Τσιάνου Γούση. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλυφθεί και το άλλο εξίσου μεγαλόπνο έργο του, Βυζαντινή Συμφωνία, το οποίο συνετέθη το Δεκέμβριο του 2001 ως προσφορά και συμμετοχή του στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2004 πάνω σε κείμενα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, καθώς και του ίδιου του μελοποιού. Δεν έχει εκδοθεί το έργο, το γνωρίζω διότι συμμετείχα και εγώ στην πρώτη πανηγυρική του εκτέλεση στην Αθήνα. Είναι η εποχή που μπορεί η φωνή του να τον έχει εγκαταλείψει, ωστόσο όμως το μουσικό του αισθητήριο και η εσωτερική του δύναμη για μουσική έκφραση όχι μόνο δεν πάβουν να υφίστανται, αλλά και τον οδηγούν σε πλούσια καρποφορία. Το εκδεδομένο έργο του κλείνει ο πέμπτος τόμος με την ποικίλου περιεχομένου συλλογή τραγουδιών, θρησκευτικών, πατριωτικών, δημοτικών, μακεδονικών, μικρασιατικών, καντάδων, κλασικών και άλλων. Ο ίδιος, πρέπει να αναφέρουμε, είχε αναγγείλει και τον σχεδιασμό της έκδοσης τόμων με μέλη του Εσπερινού, του Όρθρου, του Αναστασιματαρίου, του Ιρμολογίου και του Μαθηματαρίου, που θα συνοδεύονταν και από δικές του ηχογραφήσεις, τα οποία όμως δεν πρόλαβε να εκδώσει. Και ας προχωρήσουμε σε μια πιο επισταμένη θεώρηση του εκδεδομένου μελοποιητικού του έργου στις μελωδικές ανθοδέσμες που αφορούν στους εκκλησιαστικούς ύμνους. Η αποδελτίωση της μελοποιητικής αυτής παραγωγής παρουσιάζει επάρκεια ως προς την κάλυψη και των τριών γενών της μελοποιίας, στιχηραρικό, ιρμολογικό, παπαδικό, των βασικών για τη χρήση τους στις λειτουργικές ανάγκες ειδών μελοποιίας, όπως στιχηρά ιδιόμελα και προσώμια, καταβασίες, χερουβικά, λειτουργικά, κοινωνικά, καλοφωνικούς σειρμούς κλπ, καθώς και των βασικών ιεροψαλτικών αναγκών για τις περιόδους του 12ημέρου, του Τριωδίου, της Μεγάλης Εβδομάδας και του 15 Αυγούστου. Όλα αυτά περιέχονται στις εκδόσεις του, ωστόσο διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.
Πρώτον, στα μέλη μεγάλων μελοποιών, καθώς και τα κατά παράδοση ψαλόμενα ή σε μέλος αρχαίων, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος τα περιγράφει, τα οποία μεταφέρει και τα καταγράφει αναδημοσιεύοντάς τα, με απότερο στόχο τη συνέχεια της παράδοσης. Δεύτερον, στα μέλη τα περισσότερα της μελωδικής ανθοδέσμης, που χαρακτηρίζονται από προσωπικές παρεμβάσεις του Μανώλη Χατζημάρκου όσον αφορά στη διασκευαστική προσαρμογή ή μάλλον στην ερμηνευτική του πρόταση σε προϋφιστάμενες συνθέσεις με διάφορους σκοπούς, όπως ο μουσικός τονισμός για εκφραστικότερη υποστήριξη του ποιητικού κειμένου και τονισμό του νοήματός του, με τους όρους διασκευή, μίμηση και απόδοση, όπως ο ίδιος περιγράφει τις διάφορες περιπτώσεις, η συντόμευση του μέλους, η μελική ανάπτυξη και η διαφορετική ποιοτική ανάλυση των μουσικών χαρακτήρων κατά την παρασήμανσή τους. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα μικρό δείγμα αυτής της αναλυτικής γραφής του στο Δύναμης του Γεωργίου Κριτός, σε δεύτερο ήχο. Βλέπουμε εδώ συγκριτικά τη γραφή του Χουρμουζίου στο Ταμείο Ανθολογίας και του Χατζημάρκου στη Μελωδική Ανθοδέσμη. Και εδώ επισημαίνονται κάποια σημεία ενδεικτικά. Στην πρώτη περίπτωση το μέλος ξεκινά. Ναι, δύναμις, ενώ ο Χατζημάρκος παρασημαίνει αναλυτικά. Ναι, δύναμις, και συνεχίζει ο Χουρμούζιος. Ενώ ο Χατζημάρκος αναλύει και συνεχίζει φτάνοντας εδώ στο αποκορύφωμα της αναλυτικής παρασήμασης του μέλους, όπου τα 4-5 σημάδια γίνονται πια, αναλύονται στο εξής. Άγι και λοιπά και λοιπά. Και η τρίτη κατηγορία αφορά στην αμιγώς προσωπική του μελοποιητική παραγωγή. Στα ακρεφνώς δικά του μελοποιήματα συγκαταλέγονται 8 λειτουργίες κατήχων, πλήρης, περιλαμβάνουν χερουβικό, λειτουργικά, αξιονεστή, κοινωνικό της Κυριακής με κράτημα και ύμνους απόλυσης. Τρισάγιο σε πρώτο παθητικό ήχο, εμελής απαγγελίο του αποστολικού αναγνώσματος της πρώτης επιστολής του Παύλου προς Κορινθίους σε πλάγιο του πρώτου ήχου, το χοροδιακόν, όπως το ονομάζει χερουβικό σε πλάγιο του πρώτου, δύο μεγαλινάρια για τη θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου σε πλάγιο του τετάρτου και πλάγιο του πρώτου, τέσσερις ψαλμοί αντικοινωνικού στους ήχους πλάγιο του πρώτου, πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο, λέγετο και πλάγιο του δευτέρου, ανοιξαντάρια σε δεύτερο ήχο, δοξολογία σε πλάγιο του δευτέρου, καθιερωμένη από τον ίδιο να ψάλλεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή, ένα οκτάηχο κράτημα τονισμένο σε δεύτερο ήχο, ο 134ος ψαλμός σε μετάφραση του Ηλία Οικονόμου, σε πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο, καθώς και 8 κατήχων καλοφωνική ηρμή. Εντρυφώντας κανείς το μελοποιητικό του έργο, στο οποίο εμφανώς αντικατοπτρίζεται η μουσική του έμπνευση και κατάρτιση, διακρίνεται η αρχή του να βασίζεται πρωτίστως στις κλασικές γραμμές, δημιουργώντας μέλη που παρά τη φαινομενική απλότητά τους αποπνέουν μια μοναδική μεγαλοπρέπεια. Είναι δε φανερό το ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει ιδιαίτερη επιμέλεια της μελικής ροής προκειμένου να τονιστεί καταλήλως το νόημα του ποιητικού κειμένου που επενδύει. Σε μια μικροδομική θεώρηση και εστίαση στη συνθετική γραφή του, όπως παρουσιάζεται στις σελίδες των έργων του, επισημαίνονται σχεδόν πάντοτε τα εξής. Πρώτον, η συνοδεία του ισοκρατήματος και δεύτερον, η έκφραση με τη χρήση λέξεων και συμβόλων για τη δυναμική, τη σημείωση μουσικών γραμμών, τη ρυθμική αγωγή, τις αναπνοές κλπ. Όλα αυτά προσφέρονται για την όσο το δυνατόν αναλυτικότερη περιγραφή της μουσικής του έμπνευσης και συνεπώς την ορθότερη απόδοση από τον εκάστοτε ψάλτη. Συμπερασματικά, ο εμβριθής μελετητής του μελοποιητικού του έργου παρατηρεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν και τον ιδανικό μελοποιό κατά τον Χρύσανθο. Διάθεση μίμησης, γνώση των κανόνων της γλώσσας την οποία μελοποιεί, αιμονή στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό, αποφυγή νεωτερισμών, αναζήτηση, κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων της μελοποιίας, ανάδειξη απαραίτητα και ορισμένων προσωπικών στοιχείων για νέα και πρωτότυπη συμβολή στην παραδεδομένη μελοποιία.
Όσον αφορά στα χοροδιακά μουσικά έργα, τα προορισμένα για συναυλιακού τύπου εκδηλώσεις, Βυζαντινό Ορατόριο και Βυζαντινή Συμφωνία, εμφανώς καταδεικνύουν την ανάγκη για συνθετική πρωτοπορία, καθώς και μόνο από την τηλεφόρησή τους Ορατόριο και Συμφωνία φανερώνεται η έμπνευσή του για χρήση δυτικών μορφολογικών τύπων που θα υποστηρίξουν το Βυζαντινό μέλος. Πιο αναλυτικά, όντας το Ορατόριο ένα μουσικό έργο με θρησκευτική κυρίως υπόθεση, αποτέλεσε για εκείνον κίνητρο να αναδείξει και μέσα από αυτό το είδος το Βυζαντινό μέλος. Μέσα από τη μορφή αυτή που χαρακτήρωσε επί αιώνες τη δυτική μουσική με αριστοτεχνικά έργα. Και πράγματι, πλέχθηκε με τα στοιχεία της εναλλαγής, της αφήγησης, των μονοδών και της χοροδίας, καθώς και του πλούσιου ηχητικού και πολυειδούς μουσικού υλικού, ένα εντυπωσιακό στην ποικιλία της έκφρασης δημιούργημα. Στην περίπτωση του έργου του Βυζαντινή Συμφωνία, ο συνθέτης κάνει χρήση του όρου Συμφωνία για να υποδηλώσει ένα μεγαλοπρεπές, μεγάλο σε διάρκεια και μορφολογικά άρτια δομημένο μουσικό έργο. Για τις ανάγκες του έργου μάλιστα έγινε και μελωδός, δηλαδή και υμνογράφος. Και εδώ παρατηρείται προσπάθεια προβολής κάθε δυνατού μουσικού στοιχείου όπως τα ηχοχρώματα, με την αναλλαγή ή τη μίξη ανδρικών και γυναικείων φωνών, τη χοροδιακή ή τη σολιστική εκτέλεση, την δυναμική, την ευρεία χρήση της μουσικής έκτασης, τη διάρκεια, την επανάληψη ή διαφοροποίηση μουσικών στοιχείων, καθώς και την επιλεκτική χρήση ή όχι ισοκρατήματος. Όσον αφορά στην κριτική αποτίμηση της προσεκκλησιαστική χρήση μελοποιητικής παραγωγής, η αξία του εκδεδομένου έργου του Μανώλη Χατζημάρκου φανερώνεται και από τη χρησιμότητα του έργου του, καθώς αυτό καλύπτει συγκεκριμένες και βασικές λατρευτικές ανάγκες της λειτουργικής ζωής. Το έργο δε προσφέρεται με μεθοδικότητα στη διάταξη των μελών ως επιτοπλίστων και ορθογραφημένη χρήση της ψαλτικής σημειογραφίας στον κάθε διάκονο της μουσικής τέχνης. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το μελοποιητικό έργο του Μανώλη Χατζημάρκου αποτελεί τον καθρέφτη της εξέχουσας μουσικής του φυσιογνωμίας, μιας μουσικής προσωπικότητας που συνεχώς ψέλιζε τη χρυσή ρίση του ψαλμωδού Δαβίδ «Ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω». Η απήχηση στους μαθητές του και όχι μόνο της μελοποιητικής φιλοσοφίας και παραγωγής του αποτελεί τρανή απόδειξη της συνέχειας της παράδοσης, καθώς οι μιμητές του ύφους του συνεχίζουν στα χνάρια τα δικά του, αναγνωρίζοντας τη μελοποιητική του δραστηριότητα ως προϊόν καταστάλαγμα μουσικής γνώσεως, προϊόν πνευματικής οριμότητας και ψαλτικής εμπειρίας, νυφάλιο καταστάλαγμα μουσικής γνώσεως, σύν το γεγονός ότι αποτελεί προσωπική σφραγίδα στην τοπική ψαλτική παράδοση που ζει στο πέρασμα των καιρών. Ευχαριστώ.